πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη. Γέροντα, μας είχατε πει ότι όλα μας ανεβάζουν προς τα πάνω, προς τον Θεό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Να σας εξηγήσω. Αυτό γίνεται όταν τα αξιοποιείτε όλα προς το καλό. Όλα αν τα στρέψει κανείς στα πνευματικά, ξέρετε τι πνευματικό κέρδος βγάζει και τι πνευματική πείρα αποκτάει. Λόγου χάρη, πιάνεις το τσιμέντο, μπορείς να βρεις τον Θεό. Πιάνεις το τούβλο, μπορείς να πιάσεις τον Θεό. Πιάνεις αυτό, να πιάσεις τον Θεό. Πιάνεις εκείνο, να πιάσεις τον Θεό. Πιάνεις τ' άλλο, να πιάσεις τον Θεό. Ναι, με όλα να πιάνετε τον Θεό. Αν δεν δουλεύει κανείς έτσι, αν μέσα απ' όλα δεν βλέπει τον Θεό, βάλ' τον και μέσα στην εκκλησία. Μακριά από τον Θεό θα είναι. Δώσ' του ψαλτικά να ψάλει. Μακριά από τον Θεό θα είναι. Δώσ' του βιβλίο πνευματικό να διαβάσει. Πάλι μακριά από τον Θεό θα είναι. Ό,τι πνευματικό και αν του δώσεις, δεν τον πάει στο Θεό. Καθένας, οτιδήποτε βλέπει, οτιδήποτε φτιάχνει, είτε ράβει είτε κεντάει, όλα να τα αξιοποιεί πνευματικά. Λουλούδια βλέπει, είδε τον Θεό. Γουρουνάκια βλέπει, ναι βρε παιδί μου, πάλι το Θεό είδε. Θα πεις από το γουρούνι μπορώ να δω το Θεό? Βεβαίως, από το γουρούνι. Βλέπεις πως το έχει κάνει ο καλός Θεός και αυτό. Του έχει δώσει ρήχος να σκάβει το χώμα, να βρίσκει τους βολβούς στη γη, χωρίς να βλέπει. Η μύτη του να είναι έτσι που να μην κόβεται όταν συναντάει ξηράφια, γυαλιά, αγκάθια. Όχι μόνο όταν βλέπουμε ένα όμορφο και βοδιαστό λουλούδι να λέμε «Με τι σοφία το δημιούργησε ο Θεός», αλλά και εκεί όταν βλέπεις ένα ζωάκι σαν το γουρουνάκι, και εκεί η δημιουργία του Θεού είναι. Και αν σκεφτώ ότι ο Θεός μπορούσε να με κάνει γουρουνάκι και με έκανε άνθρωπο, παράξενο σας φαίνεται? Δεν μπορούσε να μας είχε κάνει γουρουνάκια ο Θεός? Οι κυνηγοί τραυματίζουν το αγριογούρουνο και πολλές φορές δεν το βρίσκουν. Πάνε μετά τα αγρίμια και το τρώνε, το καημένο το ζωντανό. Η ιατρική περίθαλψη δεν έχει, βασανίζεται. Παρόλο που το δημιουργό του δεν τον έχει πληγώσει. Ενώ ο άνθρωπος και το δημιουργό του τον έχει πληγώσει και τον πληγώνει συνέχεια και έχει και χαριστία πολλές φορές. Γι' αυτό λέω να δουλεύετε σωστά. Πόσα καλά τα έκανε όλα ο Θεός. Τι δύναμη δίνει ο Θεός και στα ζώα. Λέει ο γιατρός, για να έχεις γερούς μυς να τρως κρέας. Και βλέπεις, οι ταύροι χόρτο τρώνε οι καημένοι και όμως έχουν τόση δύναμη. Εκεί δεν βλέπεις το Θεό? Μόνο με χόρτο δηλαδή που τρώνε τους δυναμώνει ο Θεός. Πόσο μάλλον τον άνθρωπο. Το καταλάβατε έτσι απλά? Όταν κανείς δουλεύει με αυτόν τον τρόπο, φτάνει σε μια κατάσταση να βοηθιέται όχι μόνο από τους Αγίους, αλλά και από τους αμαρτωλούς. Ο Άγιος μας ενισχύει με το Άγιο παράδειγμά του. Ο αμαρτωλός μας συγκρατεί με την πτώση του, μας βάζει χαλινό, μας φρενάρει. Όχι για να μην ξεπέσουμε στα μάτια των άλλων, αλλά για να μην λυπήσουμε τον Θεό.
«Γέροντα, ποιο είναι το σφράγισμα του αρνίου?» «Το αρνίο ποιο είναι?» «Το αρνίο είναι ο Χριστός μας». «Το σφράγισμά του ποιο είναι?» «Όταν ο χριστιανός βαπτίζεται, τον σφραγίζει ο ιερεύς, σταυρωτά στο μέτωπο με το Άγιο Μύρο, λέγοντας: «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου». Ύστερα, κάθε φορά που κάνει το σταυρό το χριστιανός, προσκυνάει το σωτήριο πάθος του Κυρίου και επικαλείται τη δύναμη του σταυρού, που είναι η δύναμη του σταυρικού θανάτου του Χριστού μας. Όταν λέμε «Σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δύναμη σου», επικαλούμαστε τη δύναμη της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Γι' αυτό έχει μεγάλη δύναμη ο σταυρός. Αν λόγου χάρη βρέχει και πέφτουν κεραυνοί, μπορεί ένα μεγάλο σιδερένιο σταυρό σε ένα καμπαναριό να τον χτυπήσει ο κεραυνός. Αν όμως είναι εκεί κάτω ένας χριστιανός που έχει ένα τόσο μικρό σταυρουδάκι και πει «Σταυρέ του Χριστού σώσον με τη δύναμή σου», δεν τον χτυπάει ο κεραυνός. Εκεί λειτουργούν οι φυσικοί νόμοι και πέφτει ο κεραυνός πάνω στο σταυρό και τον ρίχνει κάτω. Εδώ φυλάει τον πιστό ένα τόσο δά σταυρουδάκι, γιατί επικαλέστηκε τη δύναμη του σταυρού. Καμιά φορά, γέροντα, γιατί ενώ ζητώ κάτι με πίστη, δεν το δίνει όμως ο Θεός? Πιστεύεις, ζητάς, αλλά δεν έχεις ταπείνωση. Ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας. Τότε δεν δίνει ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκο συνάπεος, αλλά και σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει την ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Όταν κανείς πορεύεται στη ζωή του με πίστη, χωρίς αμφιβολία και ζητάει τη βοήθεια του Θεού, θα έχει σιγά σιγά στην αρχή γεγονότα μικρά, ύστερα μεγαλύτερα και θα γίνει πιο πιστός. Ζώντας τα θεία μυστήρια από κοντά γίνεται θεολόγος, διότι δεν τα πιάνει με το μυαλό αλλά τα ζει στην πραγματικότητα. Η πίστη του συνέχεια αυξάνει γιατί κινείται σε άλλο χώρο με θεία γεγονότα. Για να ζήσει όμως κανείς τα μυστήρια του Θεού, πρέπει να απεκδηθεί τον παλαιό άνθρωπο, να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο στην κατάσταση πρώτης πτώσεως, να έχει αθωότητα, απλότητα, για να είναι η πίστη του ακλόνητη και να πιστεύει απόλυτα ότι δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να το κάνει ο Θεός. Τότε όταν ακούει για έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει ή αμφιβάλλει για μερικά πράγματα που έχουν σχέση με τη βοήθεια του Θεού, ξέρετε πόσο υποφέρει. Γέροντα, όταν πιστεύει κανείς, μπορεί με την προσευχή του να αλλάξει και την πορεία μιας καταστάσεως? Αν έχει μεγάλη πίστη, πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξει. Ακόμη και μέσα σε ένα χήμερο, αν έχει χτίσει το σπίτι του και ο χήμερος κατεβάσει πολύ νερό, αν πιστεύει πολύ και παρακαλέσει με θέρμη τον Θεό, ο χήμαρος μπορεί να γυρίσει ανάποδα. Πρέπει όμως να έχει τέτοια πίστη που αν ακούσει, ας υποθέσουμε, ότι έγινε θαύμα, άδειασε η θάλασσα και την οργώνουνε με τρακτέρ και κουβαλάνε τα ψάρια με φορτηγά, να το πιστέψει. Ούτε καν να πάει να δει. Ακόμη και σε 100 μέτρα απόσταση να μένει από τη θάλασσα και να μην τη βλέπει από εκεί που βρίσκεται και δεν πάει να διαπιστώσει αν είναι αλήθεια, γιατί δεν αμφιβάλλει. Ξέρει όμως ότι όλα είναι δυνατά για τον Θεό, ότι η Θεία δύναμη δεν περιορίζεται και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται παραπάνω. Τόση πίστη έχει. Μόνον ο αληθινά πιστός ζει αληθινά και είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Γέροντα, να σας πω, νιώθω μια ανασφάλεια. Έχω άγχος. Ασφαλίσου, παιδάκι μου, στον Θεό. Μόνο την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου ξέρεις. Την ασφάλεια του Θεού δεν την ξέρεις. Κάνε το σταυρό σου και πριν κάνεις οτιδήποτε πες: «Χριστέ μου, Παναγία μου, βοήθησέ με». Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την εμπιστοσύνη στον Θεό? Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται τον εαυτό του στο Θεό, δέχεται συνέχεια από τον Θεό βενζίνη σούπερ και το πνευματικό του όχημα δεν σταματάει ποτέ, τρέχει, τρέχει, συνέχεια.
όσο μπορείς να προσέχεις, να προσεύχεσαι και να εμπιστεύεσαι στον Θεό και εκείνος θα σε βοηθήσει σε κάθε σου δυσκολία. Απλοποίησε τη ζωή σου με την απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό για να ελευθερωθείς από το άγχος και την αγωνία. Γέροντα, να σας πω και κάτι άλλο. Όταν μου λένε να κάνω κάτι, ξεκινάω πάντα με ένα φόβο, με ένα δισταγμό. Και τελικά μπορεί και από το φόβο μου αυτό να μην το κάνω όπως πρέπει. Καλό μου παιδί, να κάνεις το σταυρό σου και να το κάνεις αυτό που σου λένε. Αν πεις «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών», τόσοι Άγιοι είναι, ένας από αυτούς δεν θα σε βοηθήσει. Μη χάνεις ποτέ την εμπιστοσύνη σου στον Θεό. Μη σφίγγεσαι με τη στενή σου ανθρώπινη λογική και βασανίζεσαι και εμποδίζεις τη Θεία Βοήθεια. Η εμπιστοσύνη του εαυτού σου και της εργασίας σου στον Θεό, μετά από την ανθρώπινη συνετή ενέργειά σου, πολύ θα σε βοηθήσει. Αλλά θα βοηθήσει και τους άλλους. Είναι μεγάλο πράγμα η εμπιστοσύνη στον Θεό. Μια φορά ήταν να μου πάρουν αίμα. Άκου. Ήτανε 4 γιατρέσες. Έρχεται η πρώτη, με πέδεψε, δεν μπόρεσε να βρει φλέβα. Έρχεται η δεύτερη, τα ίδια. Έρχεται η τρίτη που ήταν και ειδικευμένη σε αυτό, τίποτα. Εκείνη την ώρα περνούσε και μια τέταρτη γιατρέσα. Είδε που με παιδεύανε και ήρθε να δοκιμάσει κι αυτή. Άκου, έκανε πρώτα το σταυρό της και αμέσως βρήκε φλέβα. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού. Οι άλλες κατά κάποιο τρόπο είχαν εμπιστοσύνη μόνο στον εαυτό τους. Είδες. Μεγάλη υπόθεση να αφήνεται κανείς στα χέρια του Θεού. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους, προσπαθούν να τους επιτύχουν, χωρίς να αφουγκράζονται ποιο είναι το θέλημα του Θεού και χωρίς να συμμορφώνονται προς αυτό. Πρέπει να φεθούμε με εμπιστοσύνη στο Θεό, να κατευθύνει τα πράγματα και εμείς να κάνουμε το χρέος μας με φιλότιμο. Αν ο άνθρωπος δεν εμπιστευτεί στον Θεό ώστε να εγκαταλείψει τελείως τον εαυτό του στα χέρια του, θα βασανίζεται. Οι άνθρωποι συνήθως καταφεύγουν πρώτα στην ανθρώπινη παρηγοριά και όταν απογοητευθούν από τους ανθρώπους, τότε καταφεύγουν στον Θεό. Αν όμως θέλουμε να μην βασανιζόμαστε, να ζητούμε τη Θεία παρηγοριά, γιατί αυτή είναι και η μόνη αληθινή παρηγοριά. Δεν φτάνει η πίστη στο Θεό, χρειάζεται και εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη στο Θεό ελκύει τη βοήθειά του. Ο χριστιανός πιστεύει και εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό μέχρι θανάτου. Τότε βλέπει καθαρά το χέρι του Θεού που τον σώζει. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η πίστη είναι να πιστεύουμε στα μη βλεπόμενα. Όχι απλώς στα βλεπόμενα. Όταν αναθέτουμε το μέλλον μας στο Θεό, τον υποχρεώνουμε να μας βοηθήσει. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού έχει μητέρα την πίστη, με την οποία προσεύχεται κανείς μυστικά και απολαμβάνει τους καρπούς της ελπίδος. Είναι μια συνεχής προσευχή και φέρνει θεία αποτελέσματα την ώρα που πρέπει. Τότε φυσικά ο άνθρωπος ζει αγγελική ζωή και ξεσπάει σε δοξολογία. «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τη ζωή του παραδεισένια αν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Τον δοξάζει για όλα και δέχεται να τον κυβερνάει σαν καλός πατέρας. Διαφορετικά κάνει τη ζωή του κόλαση. Είναι μεγάλο πράγμα να νιώθει ο άνθρωπος από τούτη τη ζωή ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Γέροντα, όσον αφορά στη σωματική ή την ψυχική υγεία, μέχρι ποιο σημείο πρέπει να αφήνει κανείς τον εαυτό του στα χέρια του Θεού? Εμπιστεύεται κανείς πρώτα στον Θεό και μετά από το Θεό θα εμπιστευτεί και στον κατάλληλο άνθρωπο.
πνευματική αφύπνιση. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Γέροντα, τι σχέση υπάρχει, πέστε μας, ανάμεσα στην πίστη και την αγάπη? Πρώτα είναι η πίστη και μετά έρχεται η αγάπη. Πρέπει να πιστεύει κανείς για να αγαπάει. Δεν μπορεί να αγαπήσει κάτι που δεν το πιστεύει. Γι' αυτό, για να αγαπήσουμε τον Θεό, πρέπει να πιστέψουμε τον Θεό. Ανάλογη με την πίστη που έχει κανείς, είναι και η ελπίδα και η αγάπη και η θυσία για τον Θεό και για τον πλησίον. Η θερμή πίστη στον Θεό γεννάει τη θερμή αγάπη προς τον Θεό και προς την εικόνα του Θεού, τον συνάνθρωπό μας. Και από την υπερχείληση της αγάπης μας που δεν χωράει στην καρδιά, ξεχύνεται έξω. Ποτίζονται και τα κρυμμένα τα ζώα.
του